Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, το ΚΚΕ σταθερά, ταλάντευτα, απορρίπτει το λεγόμενο ευρωμονόδρομο. Καλείται το λαό να σπάσει τα δεσμά του, να πιστέψει στην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι αν σε μια εποχή έτσι με ανασφάλειες, οικονομικές, γεωπολιτικές, αν θεωρείτε ότι είναι ένα τέτοιο βήμα, μήπως είναι παράτολμο, μήπως είναι ένα άλμα στο κενό. Ναι, όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια από την υπογραφή, αν θέλετε, της συνθήκης του Μάστριχτ, όλα όσα ακολούθησαν, τη συνθήκη της Λισαβόνας, την είσοδο στην Νομισματική Ένωση, όλα όσα μας έχουν φέρει μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί η εκτίμηση και η κριτική του ΚΚΕ. Γιατί τελικά η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμία ασφάλεια, καμία σταθερότητα δεν φέρνει για τους λαούς, δεν έφερε για τον ελληνικό λαό. Κριτήριο που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να θέσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και για την ψήφο του μπροστά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνιου, αλλά πολύ περισσότερο για να δυναμώσει τους αγώνες του, είναι όσα βιώνει καθημερινά. Ναι. Όσα μας ανησυχούν, όσα μας προβληματίζουν, όσα μας εξοργίζουν. Είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, ο κινησμός της πολιτικής του κόστους ωφέλους που για κάθε υποδομή που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η άγρια καταστολή σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποτέλεσμα μια σειράς αντιλαϊκών οδηγιών, κανονισμών του Ευρωκοινοβουλίου, που μάλιστα σε ποσοστό πάνω από το 70% έχουν και την ψήφο όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνικής Λύσης. Επομένως, απέναντι σε αυτή τη συνεχή αστάθεια και ανασφάλεια για το λαό, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο όχι. Ναι. Και να δυναμώσουμε τους αγώνες μας ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που πραγματικά μας πλήττει, βασανίζει τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Τώρα ένα ερώτημα πάνω σε αυτά που μας περιγράφεται. Μήπως από μέσα, δηλαδή αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς γίνεται γιατί συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία, από μέσα μήπως θα ήταν ευνοϊκότερη η αλλαγή των συσχετισμών, δηλαδή αλλαγές ρηξικέλευθες, ναι, στη γραμμή που θέλει το ΚΚΕ υπέρ των εργαζόμενων, υπέρ του λαού. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, έχουν καταψηφίσει όλες τις αντιλαϊκές οδηγίες, όλους τους αντιλαϊκούς κανονισμούς και συμφωνίες. Ναι. Αποκαλύπτουν, ενημερώνουν, προειδοποιούν τα λαό για τα όσα αντιλαϊκά εξηφαίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προετοιμαστεί, να δυναμώσει τους αγώνες του ενάντια σε μια σειρά σχέδια. Και φυσικά εναντιώνονται στα πολεμοκάπηλα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον πρωταγωνιστικό της ρόλο, στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και την εμπλοκή της στον πόλεμο, όπως και δυστυχώς την άμεση εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και τον πόλεμο. Για μας αυτός που το βασικό που πρέπει να αλλάξει από την άποψη των συσχετισμών είναι να δυναμώσει ο συσχετισμός υπέρ των εργατικών και λαϊκών αγώνων, υπέρ των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Και αυτό το συσχετισμό μπορούν να τον αλλάξουν και να τον βελτιώσουν οι λαοί, βάζοντας τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις και ψηφίζοντας στη χώρα μας το ΚΚΕ, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, δυνάμεις τέτοιες που αμφισβητούν ακριβώς αυτό τον αντιλαϊκό πολεμοκάπηλο χαρακτήρα. Βλέπουμε της Ευρωπαϊκής ήδη Ένωσης ότι υπάρχει και ένα σποτ που τρέχει και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, που κάνετε ένα τέτοιο κάλεσμα και με Έλληνες οικονομικούς μετανάστες σε διάφορες χώρες του κόσμου, διότι είναι πιο εύκολη η διαδικασία από αυτές τις ευρωεκλογές για να ψηφίσει κανείς αν έχει δηλώσει συμμετοχή. Όμως, κυρία Γεράκη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει και εκτός κοινού νομίσματος, εκτός ευρώ. Αυτό δεν είναι και δεν θα φέρει και βία φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν σήμερα λέμε ότι βαίνουμε προς φτωχοποίηση, όντως ένα τμήμα των πολιτών είναι φτωχοποιημένο, η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα μήπως σήμαινε κάτι χειρότερο. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να παλέψουν για τη σύγκρουση συνολικά με αυτό το σύστημα. Ναι. Με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Να ανοίξουν το δρόμο ώστε να οικοδομήσουν την Ευρώπη του σοσιαλισμού,
εκεί όπου οι λαοί και οι εργαζόμενοι θα είναι πραγματικά αφέντες στον τόπο τους, θα έχουν τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας στα δικά τους χέρια και θα κάνουν δική τους κοινωνική ιδιοκτησία τον παραγόμενο πλούτο. Αυτός ο δρόμος προϋποθέτει την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η μόνη εγγύηση της πραγματικής συναδέλφωσης και ειρήνευσης ανάμεσα στους λαούς. Ναι. Κάθε σύγκρουση βέβαια έχει και ένα διάστημα, άλλες φορές μικρότερο, άλλες φορές μεγαλύτερο, όπου τα πράγματα δεν είναι ήρεμα, που υπάρχουν αναταραχές. Αναταράξεις, φαντάζομαι ότι έχετε σκεφτεί ότι σε ένα τέτοιο κάλεσμα θα υπάρξει και ένα τέτοιο διάστημα. Δηλαδή είναι προετοιμασμένες οι κοινωνίες και για μια τέτοια κατάσταση. Πάντως σίγουρα η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ναι, με τον πόλεμο σε δεκάδες γωνιές του πλανήτη. Ναι, ωραία, ας πάμε σε αυτό, στις διεθνείς εξελίξεις. Με την όξυνση του πολέμου, ναι, στην Ουκρανία. Και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ. Ναι, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Του Παλαιστινιακού λαού. Ναι, τι προτείνετε ως ΚΚΕ. Το πρώτο και το βασικό είναι να απεμπλακεί η χώρα από τον πόλεμο. Ναι. Να γυρίσουν πίσω όλες οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί, δεν προασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία της χώρας έξω από τα σύνορα. Ναι. Να σταματήσουν οι εξοπλισμοί, να στέλνουμε πυρομαχικά όπλα, ακόμα και πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στην Ουκρανία, να καταδικαστεί η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του δολοφόνου του Ισραήλ και τώρα, εδώ και τώρα, η Ελληνική Βουλή να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφασή της για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015. Ναι. Και με απεμπλοκή από την άλλη συμμαχία στην οποία συμμετέχει η χώρα μας, το ΝΑΤΟ, έτσι. Δεν λέτε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε και για το ΝΑΤΟ. Είναι σαφές νομίζω αυτό. Το δρόμο της σύγκρουσης, ναι, με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, το σύστημα των πολέμων, της στόχης, ναι, της εκμετάλλευσης, ο λαός αφέντης στον τόπο του θα διαμορφώσει τις δικές του συμμαχίες, ναι, αμοιβές, επιφυλής συμφωνίες με άλλους λαούς. Και φυσικά ένας λαός αποφασισμένος που θα έχει την εξουσία στα χέρια του δεν μπορεί να συμφωνεί με τη συμμετοχή σε τέτοιες υπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες. Γιατί οι εξελίξεις των ημερών είναι πραγματικά αποκαλυπτικές. Δηλαδή, αρκεί να σκεφτούμε μέσα στο ΝΑΤΟ τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται αυτή την ώρα που μιλάμε με κατά τα άλλα νατοϊκούς συμμάχους. Την Τουρκία, τη λέτε. Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία, ναι, την Αλβανία. Ναι. Ποια είναι η σταθερότητα του ΝΑΤΟ εδώ στην περιοχή μας, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ουκρανία, στην Κύπρο που παραμένει υποκατοχή και κατά τα άλλα έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματική αστάθεια στην οποία πρέπει να πούμε όχι. Τώρα, για να αφούμε σε ένα θέμα, κυρία Γεράκη, που είναι ένα θέμα άμεσης καθημερινότητας, το βιώνουν οι πάντες και αναφέρομαι φυσικά στο θέμα της ακρίβειας. Θέλω να μου σχολιάσετε και με βάση τις εκτιμήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος κάποιες πρωτοβουλίες κυβερνητικές, όπως η επιστολή του κ. Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Φον ντερ Λάιεν, αλλά και τις προτάσεις που κάνει η υπόλοιπη αντιπολίτευση για μείωση ΦΠΑ, για μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Τι μπορεί να γίνει, τι λέτε εσείς? Ναι, εμείς λέμε ότι η επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν είναι πρόκληση. Είναι σχεδόν αστειότητα. Γιατί η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς για τα κέρδη των ομίλων είναι που έχουν φέρει αυτή την ακρίβεια σε βάρος των λαών. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε, να το πω έτσι, το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Γιατί το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε πραγματικά τις αιτίες της ακρίβειας και στο τι κρύβεται πίσω από αυτή. Και εδώ κρύβεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η προηγούμενη επεκτατική πολιτική της με το ζεστό χρήμα για επενδύσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης που οδήγησε στην εκτείναξη του πληθωρισμού, τις κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια που τις πληρώνουν οι λαοί και τόσα άλλα. Σήμερα τι μπορεί να γίνει όμως? Ναι, η διέξοδος, αυτό θέλω να πω. Εμείς, ξέρετε, ως κόμμα έχουμε καταθέσει πρώτα και κύρια πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια αυτή καθ' αυτή. Είτε μας ενδεικτικά, κυρία Γεράκη, ναι.
την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τη μείωση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, στα καύσιμα και πάνω απ' όλα ουσιαστική, πραγματική, γενναία αύξηση των μισθών μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, με τον απαράδεκτο νόμο Βρούτσι-Αχτσιόν, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή μας την αναλυτική συζήτηση. Θα ήθελα, κύριε Κουκουμπέλη, να κλείσουμε με κάτι, γιατί νομίζω ότι... Πολύ σύντομα όμως, γιατί υπάρχει ο χρονικός περιορισμός βάσει ΕΣΟΡΟΥ, αλλά και πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Ναι. Να πούμε ότι καταγγέλνουμε τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στην Καλαμάτα με την άγρια καταστολή των ΜΑΤ σε μια δίκαιη κινητοποίηση για να αναδειχθούν πραγματικά τα αίτια του εγκλήματος στην Πύλο, να αποδοθούν οι ευθύνες για το έγκλημα αυτό και να καταδικαστεί η άγρια αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατερίνα Γεράκη, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το ΚΚΕ.